δεν πιάνει μόνο τις κύριες συντάξεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά επειδή δεν του φτάνει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τις καταβαλλόμενες συντάξεις, πιάνει ξανά και τις επικουρικές, τις οποίες είχε πιάσει πέρυσι με τις μειώσεις που είχε κάνει. Άρα λοιπόν θα έχουμε τώρα την κάλυψη του ποσοτικού στόχου, και για τις κύριες και για τις επικουρικές συντάξεις, διότι επαναλαμβάνω, έχοντας στόχο για 1% του ΑΕΠ, που το 19 θα είναι 2% θα είναι αρκετό, περίπου 3.600 και πλέον 4 δισεκατομμύρια, έτσι θα πιάσει 2% από κύριες και επικουρικές, 2 δισεκατομμύρια και άλλα 2 δισεκατομμύρια από το αφορολόγητο. Άρα όσοι έχουν σήμερα κύριες επικουρικές και την έναρξη του 19 κύριες συντάξεις πάνω από τα 950 ευρώ και επικουρικές πάνω από 100 ευρώ θα πληγούν πολύ. Δηλαδή αφορά κυρίως από τις μέσες και πάνω οι περικοπές. Τώρα για τους χαμηλότερους στις συντάξεις έχει μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσει από τον Όλγο Κατρούγκαλου, την κατάργηση του ΕΚΑΣ του 19 και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται ότι συμφωνήθηκε χτες είναι ότι δεν πλήττει μόνο τις προσωπικές διαφορές των κυρίων συντάξεων, αλλά πιάνει και τα υπόλοιπα των επικουρικών. Στόχος το είναι μάλλον, κύριε Σαχίνη, η κατάργηση της επικουρικής σύνταξης. Το έχετε ξαναπεί αυτό, πείτε μου, η μείωση του αφορολογήτου αφορά και τα φτωχαστρώματα? Η μείωση του αφορολογήτου θα ξαναπιάσει αυτούς που θα έχουν μείωση μια σύνταξης μέσω της κατάργησης της επικουρικής προσωπικής διαφοράς, θα ξαναπιάσει τους ίδιους, αλλά θα πιάσει και άλλους, διότι με τη μείωση του αφορολογήτου στα 5.600 για άγαμο και 5.900 με έγκαμο και παιδί, μηδενίζει το αφορολόγητο. Άρα δεν θα υπάρχει Έλληνας, ανεξαρτήτως αν έχει εισόδημα 1 ευρώ, που δεν θα πληρώνει φόρο. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, λύστε μου και μια αντίφαση που βλέπω μέχρι στιγμής από όσα δημοσιοποιούνται. Αναφέρεται περαιτέρω μείωση των λεγόμενων ειδικών επιδιωμάτων, τέκνων, φτώχειας, ανέργων κτλ. Ναι. Ο στόχος είναι μέχρι το 19 να καταργηθούν όλα τα επιδόματα. Μάλιστα, μισό λεπτό, ναι. Να με βοηθήσετε. Αλλά την ίδια ώρα στα αντίμετρα η κυβέρνηση λέει αύξηση του επιδόματος τέκνων κατά 0,1% του ΑΕΠ. Με κριτήρια ακραία στόχιας, προθανάτιας κατάστασης. Άρα λοιπόν θα τους κόβει τα επιδόματα παραπληγικά, τριτεχνικά, πολυτεχνικά και μέσω του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης με κριτήριο προθανάτιας κατάστασης ή ακραίας στόχιας θα τους δίνει το επίδημα ξανά, αλλά με κριτήρια ακραίας στόχιας. Μάλιστα. Για τα εργασιακά έχετε ένα σχόλιο? Το χειρότερη εξέλιξη είναι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ο ένας εργοδότης, ο δικός σας, ένας εργοδότης, χτυπάω ξύλο, που μέχρι τώρα ήθελε να πωλήσει πάνω από το 5%, εμποδιζόταν από το υπουργικό βέτο, και τώρα θα μπορεί να πωλεί και 5 και 10 και 30% χωρίς το υπουργικό βέτο. Ο σκληρότερος όρος της συμφωνίας είναι η πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Και αυτό το σύστημα προειδοποίησης τι θα είναι, κανένα φωτάκι που θα ανάβει στο γραφείο της κυρίας Αχτσιόγλου? Αυτό θα είναι, καταλαβαίνετε, ότι πια παρεδόθησαν στους δανειστές το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και κάτι τελευταίο. Και δράτωμαι από το σχόλιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέει αυτά τα μέτρα είναι 12,5 δις ευρώ της κυβέρνησης, 8,5 φορές παραπάνω από το Μέιλ Χαρδούβελη. Έχει δίκιο, διότι 8,5 είναι ο λογαριασμός του νόμου Κατρούγκαλου μέχρι το 19 και άλλα 3,5, 3,600, 4. Τώρα έχει δίκιο. Μόνο που με τέτοιο συμπέρασμα έπρεπε να καλέσει τον κόσμο στους δρόμους. Κάτι που δεν το έκανε.